Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ένα θεματικό διπλό haul, μιας και αυτή τη βδομάδα, μήνα, μπορείς να τους χαρακτηρίσεις επίσημους μήνες του Spider-Man με την κυκλοφορία του Marvel Spider-Man για το PlayStation 4. Θα πούμε ότι εδώ είναι από δύο διαφορετικά haul, δύο διαφορετικές αγορές. Από το αγγλικό group τα βρήκα και τα δύο από δύο διαφορετικούς Άγγλους συλλέκτες και βρήκα κομμάτια που ήθελα. Τα δύο είναι από το Amazing Spider-Man, το 2 αν θυμάμαι καλά, και οι άλλοι δύο είναι Venom. Νομίζω ότι τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι εδώ είναι η Venom βάσει ονόματος από αυτόν που μου τα έστειλε. Ας ανοίξω όμως εδώ λογικά τα δύο ποπάκια από το Spider-Man. Παλιά ποπάκια της Marvel, ξέρετε πόσο τα ψάχνω. Και εδώ εντάξει το παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Το ήδη είδατε κάποια playthrough ή ένα ή δύο ανάλογα. Οπότε θα το δείτε αυτό και θα δείτε κι άλλα, σίγουρα θα δούμε κι άλλα, κάναμε κι ένα live την Κυριακή. Να πούμε ότι θα το συνεχίσουμε το παιχνίδι στο PS4, θα δούμε όλα τα playthrough, τις κύριες αποστολές τουλάχιστον, το κύριο story μαζί σε playthrough. Για να ανοίξουμε εδώ να δούμε σιγά σιγά τι παίζει. Τι λες τώρα, το παλικάρι τα βάλε κουτιά στα κουτιά. Ωραία ωραία, τώρα αυτά εδώ ας τα βγάλουμε και έτσι, αν βγουν θα δούμε. Πέσανε κανονικά. Εδώ τώρα δύο μικρά κουτάκια, ίσα ίσα είναι αυτά. Και αυτά είναι Army Metal, Incredibles 2, από αυτό εντάξει κάποιος του, κάποια εταιρεία του τα στείλε έτσι λογικά, Sorter όπως μας τα λέει εδώ. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να τα βλέπουμε και αυτά, πάρα πολύ ωραία. Έτσι ακριβώς για ένα ποπάκι. Και ωραία φίλε, τι έχει σε Pop Protector τα έχει. Δηλαδή τα στείλε και σε Pop Protector, πάρα πολύ ωραία. Εδώ προϊστορικό Glowing the Dark αυτοκόλλητο τεράστιο. Και εδώ όπως πολύ σωστά καταλάβατε, είδατε είναι ο Electro. Πάρα πολύ ωραίος. Από το Amazing Spider-Man 2, όπως είπαμε, εδώ είναι το Glowing the Dark του. Αυτά και τα δύο μαζί βγήκανε. Τι έχει χτύπημα έχει εδώ. Όχι, πρέπει να είναι έτσι το κουτί, θα δούμε μέσα. Αυτά και τα δύο μαζί βγήκανε κάπου στα 50-60 περίπου. Εκεί δεν θυμάμαι τώρα, έχει λίγο καιρό που τα αγόρασα. Και εδώ εντάξει, ο άλλος είναι ο Spider-Man, όπως μπορείτε να καταλάβετε με αυτό το μικρό spoil. Για να ανοίξουμε και αυτόν. Ναι, εδώ είναι ο Spider-Man. Παλιά ποπάκια της Marvel, από τα πρώτα σχετικά ποπάκια της Marvel. Τώρα εδώ βλέπω νούμερο 45 και 46. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ βλέπουμε, όπως είπαμε, το Spider-Man 2. Εδώ μας γράφει Spider-Man. Είναι λίγο περίεργα. Τι να είναι, καμιά μούφα, δεν πιστεύω. Κωδικό φαίνεται να έχει. Πίσω έχει τη μία από το Puzzle Zoo. Δεν νομίζω. Γιατί φαίνονται λίγο τα γράμματα τους αυτά λίγο περίεργα. Ή απλά επειδή έχουμε συνηθίσει τα καινούργια και αυτά είναι αρκετά παλιά. Θα δούμε και μέσα αν έχουν τα νούμερα τους και αυτά. Γιατί κάτω τους κωδικούς και αυτά που πρέπει να έχουν τα έχουν. Και αυτό τεράστιο το αυτοκόλλητο. Το Glow in the Dark στον Electro εδώ να πούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ σιγά σιγά θα χρειαστεί ο φίλος μας εδώ. Ο περιστροφό γαμάτος. Η περιστρεφόμενη βάση μπορούμε να πούμε. Rotating display, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πάμε να ανοίξουμε εδώ που έχουμε τους δύο Venom. Εδώ όπως είπα αυτά βγήκαν κάπου στα 50 με 60 ευρώ, αλλά περίπου τόσο ας πούμε μπορεί να βγαίνει να παίρναμε μόνο τον Electro, την Glow in the Dark εκδοσή του. Λοιπόν, ας ανοίξουμε και εδώ τους Venom. Οι Venomάδες νομίζω βγήκαν στο 80 κάπου. Και επίσης σχετικά καλή τιμή, ήταν σχετικά καλές τιμές. Γενικά έτσι όταν βρίσκω ποπάκια από αρκετά ποπάκια μαζί, τα χτυπάω για να γλιτώσουμε για τα μεταφορικά, γιατί έχουμε συνήθως κανένα 10 λίρες στα μεταφορικά. Τώρα επιτέλους κατάλαβα πως ανοίγει αυτό το κουτί. Τι λες ρε, και η Venom προστατευμένη σε protector. Τι παλικάρια Άγγλοι είναι αυτά, τα στείλανε πάρα πολύ ωραία. Προστατευμένα έτσι σε protector και αυτά τυλιγμένους. Αυτά είναι, δεν χρειάζεται καν το bubble wrap. Εδώ έχουμε έναν Venom με το παλιό γαμάτο αυτοκόλλητο της Walgreens. Των Walgreens, πως να τους πούμε. Τι λες τώρα, δηλαδή τόσα κάπου εκεί, δηλαδή μόνο αυτός κάπου 50-60 θες για αυτόν εδώ. Και δεν ξέρω με το απλό αυτοκόλλητο. Τώρα εδώ είναι το παλιό αυτοκόλλητο των Walgreens. Μετά ξαναβγήκε αυτός με το κανονικό αυτοκόλλητο, το άσπρο κόκκινο που είναι. Pop Marvel νούμερο 82 από αυτήν τη σειρά. Το οποίο το μόνο που μας λείπει αυτή τη σειρά νομίζω είναι ο Spider-Man 2099. Με αυτή τη στολή, αν δεν τον έχουν πάρει ακόμα, δεν θυμάμαι, όχι, δεν νομίζω να τον πήρα. Πάρα πολύ ωραία, φάγκο και τα σχετικά. Και αυτός όπου ήρθε στο EMV, αλλά δεν τον πήρα όταν έπρεπε. Ναι, είχαμε ένα φεϊλάκι εδώ πέρα. Μικρό το κακό όμως γιατί είναι μέσα σε protector. Pop Marvel νούμερο 234. Ο Venom πιο light blue, ας πούμε πως τον έλεγε. Εντάξει, πίσω τον έχει μαζί με αυτούς. Αν και δεν έχει θέση εδώ. Τζάμπα, δηλαδή χαζομάρα που κάνει φάγκο. Δηλαδή βγάζει καινούριο νούμερο γι' αυτό εδώ. Ενώ είναι ακριβώς ο ίδιος ή όχι, ρε εσύ. Είναι ακριβώς ο ίδιος Venom, νομίζω. Όχι, έχει μερικές διαφορές στη στάση.
Έχει μερικές διαφορές. Θα του ζούμε να του συγκρίνουμε εννοείται. Αυτό όπως είπα μαζί κάπου στο 80 και αυτοί οι δύο κάπου στα 50, 60 περίπου και κάπου στα 55. Δεν θυμάμαι μαζί με τα μεταφορικά. Σχετικά καλές τιμές για αυτά, αυτά τα δύο πακέτα ας πούμε. Ας ξεκινήσουμε να ανοίγουμε όμως σιγά σιγά. Εδώ να δούμε τι παίζει. Ο Ηλέκτρο θα είναι και στο παιχνίδι μέσα εννοείται. Από ό,τι είδα τουλάχιστον από αυτούς που, τους κακούς που φάνηκαν λίγο ξέρω εγώ. Ωραίες αποστολές. Εντάξει, δεν είναι και στην πιο καλή ποιότητα σου με τα κουτιά, είναι λίγο παλιά. Αλλά παλεύει, εντάξει, για αυτές τις τιμές είναι μια χαρά. Και είναι παλιά νούμερα της Marvel, όπου ξέρετε πώς τα θέλω. Και εδώ είναι Glow in the Dark. Ξέρετε πώς μου αρέσουν τα Glow in the Dark κουπάκια. Ναι, ναι, όχι, δεν μιλάμε για μούφα κουπάκια. Γιατί είναι το αυτοκόλλητο τόσο μεγάλο, αλλά είναι τα παλιά αυτοκόλλητα και δεν έχω ξαναδεί έτσι αυτοκόλλητο. Τόσο μεγάλο αυτοκόλλητο από την Funko. Για να συνεχίσουμε, έχουμε και τα Protector, έχουμε παραπάνω άνοιγμα. Ωραία, αλλά θα μας μείνουν και τα Protector όμως, αν όχι για αυτά τα pop, για άλλα ποπάκια, κάτσε, σάκ, ξέρω εγώ. Θα δούμε. Spider-Man, ωραίος και αυτός. Εδώ έχουμε την τιμή από το Puzzle Zoo, θα δούμε πως μπορέσουμε να την ξεκουλήσουμε αυτή την τιμή. Παλιά ποπάκια της Marvel με πολύ χαζά σώματα, πολύ χαζές αναλογίες. Θα τα δούμε από κοντά σίγουρα. Για να δούμε και εδώ τους Venom. Βασικά ένα πιο καινούριο είναι αυτός που θα σας ανοίξουμε λίγο τον σχετικά παλιό. Pop Marvel νούμερο 82. Εδώ πιο προσεγμένα. Αυτός θα είχε πιο προσεγμένα. Και με το παλικάρι που πήρα αυτά, φάσισα με το παλικάρι που πήρα αυτά, συνεννοηθήκαμε και έβαλα να πάνε σε αυτόν μια παραγγελία που είχα από το EMB. Από το EMB, λέω, από το Forbidden Planet. Έβαλα τον Adman κατά βάση του San Diego Comic Con και κάποια ακόμα, αλλά είναι από τα λίγο μεγάλα haul που τα έχω όπως είπα κρατημένα κάτω και έχουμε κάποιους τα 7-8 κομμάτια, τον έβαλα να πάνε σε αυτόν. Ωραίος, ωραίος και ο Venom, πάρα πολύ ωραίος. Ένα ποπάκι που τα έψαχνα καιρό και, και τα δύο βασικά και μόλις είδα την αγγελία ψήθηκα να τα πάρω γιατί, πώς το λένε, είπα ότι θα ανέβουν τώρα με την μόλις γη ταινία. Λέω κάτσε μην έχουμε κανένα ανέβασμα περίεργο να τα πάρουμε πριν να ανέβουν κι άλλο. Και έτσι και τα πήραμε κιόλας. Γιατί θα ανέβαιναν, δηλαδή πιστεύω ότι μετά την ταινία, ειδικά αυτός ο Venom, ο παλιός θα ανέβηκε άλλο. Και αφού ανέβηκε γρήγορα, μόλις εξαφανίστηκε από το EMB, η Hot Topic και αυτά όπου ήταν, ανέβηκε και αυτός. Λέω λίγο έτσι να τους δούμε αυτούς τους δύο Venom. Έχουν μικρές διαφορές στο καλούπ. Δεν βρήκαν ακριβώς το ίδιο καλούπ. Το ίδιο σχέδιο έχουν, αλλά όχι ακριβώς το ίδιο καλούπ. Ας ξεκινήσουμε τώρα λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ θεματικό όπως είπαμε Spider-Man Hall. Να πούμε ότι ξεκινάμε. Εντάξει, οι λεπτομέρειες τους είναι σχετικά κακές. Γιατί μιλάμε για παλιά ποπάκια της Marvel. Όπως βλέπετε εδώ, ο αγαπητός Ηλέκτρο και αυτός θα τον παίξουμε, θα παίξουμε και λίγο ξύλο με αυτόν στο παιχνίδι λογικά. Εδώ παίζει να είναι glow μόνο το κεφάλι του. Γιατί το σώμα αυτό το υλικό που βλέπω δεν νομίζω να είναι glow. Αλλά περίεργη, περίεργη. Εντάξει, περίεργη σε χαζά σώματα, αυτά τα περίεργα σώματα, μικρό κορμό, πόδια, χέρια, έτσι αυτό το χαζό στήσιμο που είχε Φάγκο παλιά. Ωραίο κομμάτι όμως, δεν είναι κακός, από τα παλιά νούμερα της Marvel που ξέρετε ότι θέλω είτε να ολοκληρώσω είτε να μαζέψω όσα πιο πολλά γίνεται στο ποπάγιο της Marvel. Ο Spider-Man ακόμα πιο κακή δουλειά. Εντάξει, παλιά παλιά. Και αυτά τα σώματα, εντάξει, αυτά είναι που χαρακτηρίζουν τη Funko αυτό το σχέδιο γενικά. Ωραίος, από το Amazing Spider-Man δεν ήμουν ιδιαίτερα φαν, δεν μου άρεσαν και πάρα πολύ τα... Τα Amazing Spider-Man, αλλά εντάξει, τα είδα εννοείται ως fan της Marvel, ως fan του Spider-Man, απλά δεν ήταν για τα καλύτερα. Για μένα τα αγαπημένα ήταν τα παλιά κλασικά με τον Tobey Maguire. Και να δούμε λίγο τους Venomάδες, οι οποίοι αυτό που λέμε έχουν μερικές μικρές διαφορές που φαίνονται κυρίως στα χέρια. Άμα δείτε λίγο τα χέρια τους. Ο ένας στο χέρι του είναι πιο ψηλά, έχουν μια μικρή διαφορά, ας πούμε, στο πώς είναι. Εντάξει. Διαφορετικό καλούπι, δεν μπόρεσαν να βάλουν ακριβώς το ίδιο καλούπι λογικά. Αυτή η πιο καινούργια ποπάκια, πιο προσεγμένα, αν και εντάξει δεν έχει και ιδιαίτερη δουλειά. Ας πούμε, μαύρο κατά βάση, με λίγο άσπρο, λίγο στα δόντια. Αλλά όσο πιο καινούργια ποπάκια, πιο καλή δουλειά. Ο μαύρος παλιός Venom επιτέλους στη συλλογή μου. Τον ήθελα καιρό, τον ήθελα καιρό και μέχρι τελευταία ήταν στην Ελλάδα, αλλά δεν τον προλάβαμε. Είχαν μείνει κανένα δύο κομμάτια, αλλά δεν τον προλάβαμε δυστυχώς. Επιτέλους ήρθε στην κατοχή μου και σε σχετικά καλή τιμή, δηλαδή σαν να πούμε ότι βγήκε από 40 ο ένας, ξέρω εγώ. Και οι διαφορές στις βαφές της Funko, όπως φαίνεται με την πάροδο του χρόνου, δηλαδή αυτός είναι πιο μάτινο, αυτός έχει πιο γυαλιστερή, πιο καλή βαφή, μπορούμε να πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, όχι απαραίτητος καλή, αλλά πιο καλή δουλειά, ας πούμε, σε σχέση με τα προηγούμενα. Πώς φαίνεται η εξέλιξη της Funko. Θα τα βάλουμε λίγο πιο πίσω, να τα βλέπετε κι εσείς λίγο καλύτερα, νομίζω. Κάπου εδώ είμαστε καλά.
Και για το τέλος, το πιο καινούργιο Venom και το πιο καινούργιο κομμάτι που έχουμε από τα 2.34, αν θυμάμαι καλά. Αυτό που ήταν στο Hot Topic και μετά τον πήρε το EMB Exclusive. Εντάξει, γενικά πλέον πονηρεύτηκαν αρκετά και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε να βρίσκουμε πλέον Exclusive στην Ελλάδα. Γιατί όλα τα τσιμπάν, κάποια τσιμπάει το Forbidden Planet, κάποια το EMB όσα είναι στο Hot Topic, το GameStop, εντάξει, πάνε κατευθείαν στο GameStop εννοείται. Θα ζοριστούμε αρκετά. Ωραίος, ωραίος. Και αυτός πάρα πολύ ωραίος, σαν και αυτός έχει κάποια θεματάκια στη δουλειά του. Δηλαδή ο παλιός που είναι πιο παλιός, ας πούμε, είναι πιο καλός. Έχει κάποια μικρά θεματάκια, λίγο στα μάτια, λίγο στα δόντια, ξέρω εγώ. Όχι, νομίζω ότι το καλύτερο κομμάτι σήμερα είναι αυτός. Είναι αυτός ο Venom. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και η μικρή διαφορά, ας πούμε, σε σχέση με αυτά, που αρχίζει σιγά σιγά να πειραματίζεται λίγο με το σώμα, με τα χέρια, η Φάνκο δεν τους έβγαλε για αυτούς έτσι με αυτή την ηλίθια στάση, ας πούμε, όπως έχουν αυτοί οι δύο. Ωραία κομμάτια, πολύ ωραία κομμάτια, αλλά για μένα το αγαπημένο μου αυτό. Ένα κομμάτι που το έχω πολύ καιρό στο μάτι, αλλά δεν τον έβρισκα έτσι σε κάτι που να συμφέρει, ας πούμε. Δηλαδή τον έβρισκα μόνο το αυτόν, τον πουλούσαν κανένα 50-60 λίρες, μετά βάλα άλλες 10 λίρες να στο φέρουν. Αυτό τα έδινε καλά και τον είπα σαν πακέτο, μετά έκανε ωραία. Και με εξυπηρέτησε, μου στείλει ακόμα ένα πακέτο, όπως είπα, τα βάλα να πάνε σε αυτόν από το Forbidden Planet. Εκεί ήταν το αστείο, είχα ένα πακέτο, εγώ είχα βασικά ένα καλάθι στο Forbidden Planet. Έβγαινε κάπου στις 100 κάτι λίρες, πώς έβγαινε. Μπαίνω μετά προς το τέλος της εβδομάδας που είχα και τα λεφτά να κάνω την αγορά. Βλέπω το καλάθι έπεσε κάνα 30 λίρες. Τι έγινε, λέω, έβγαλα κάνα κομμάτι. Βλέπω ότι όλα τα κομμάτια πέσανε τιμές. Αλλά μόλις πέσανε τιμές όλα τα κομμάτια από εκεί που κάνανε 14-99 λίρες, πέσανε 8-9 λίρες, ξέρω εγώ. Κόψανε το international shipping. Δεν στέλνανε εκτός Ευρώπης. Πως στέλνανε μόνο εντός Ευρώπης. Οπότε λέω ότι πατήσαμε, αλλά τα θέλω αυτά τα κομμάτια και έστειλα στον φίλο και τα δέχτηκε και μου τα έστειλε. Και βγήκαν και πιο φθηνά, 27 λίρες μεταφορικά. Ήθελε το Forbidden Planet, άμα τα έστελνε όλα τις λίρες που ήθελε, γιατί ήθελε αρκετές λίρες. Γενικά ζητούσε ανά κομμάτι, μετά πέφτανε 3-4 λίρες ανά κομμάτι. Μου βγήκαν 5 λίρες να πάνε στο σπίτι αυτού του Άγγλου και από αυτόν τον Άγγλο για να μεταστείλουν μου βγήκαν 12 λίρες. Οπότε βγήκε πιο φθηνά σχέση με τις 27 λίρες, βγήκε 10 λίρες φθηνότερο. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκαν. Για μένα ο αγαπημένος μου, το λέω από τώρα, είναι αυτός ο Venom. Το Spider-Man το παιχνίδι, όπως είπα, θα το συνεχίσουμε. Θα παίξουν, θα ανέβουν και άλλα playthrough. Ήδη έχω γυρίσει κάπου στα 4-5 playthrough, μισάρα, 40 λεπτά εκεί και θα συνεχίσουμε να το παίζουμε εννοείται μαζί. Αυτά νομίζω, παιδάκια μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αλματίδια και πολλά άλλα κρίνια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.